Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Μαντέψτε πια, επέστρεψε! Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι πρωί, δεν είναι και πολύ πρωί, είναι 10 και 10 και μισή. Άργησε να ξυπνήσει ο Άκης, οπότε βρήκα ευκαιρία να καθίσω στο σαλόνι και να δω μερικά από τα αγαπημένα μου βίντεο, να διαβάσω το αγαπημένο μου βιβλίο αυτή την περίοδο, θα σας το δείξω μετά. Και είμαι έτοιμη, φρεσκαρίστηκα λίγο γιατί είμαι αρκετά κουρασμένη. Χθες είχαμε πάει σε μια βάφτιση. Οπότε κουράστηκα, εξού και το μαλλί φτιαγμένο μετά από πάρα πολύ καιρό. Ελπίζω να σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει πολύ, δεν ξέρω, τα έφτιαξα. Χθες ήταν πιο έντονες οι μπούκλες και ενθουσιάστηκα γιατί επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό μπορώ να χρησιμοποιήσω και πάλι το ψαλίδι για τις μπούκλες. Δεν θα σταθούμε και όμως, το σημερινό βίντεο είναι ένα vlog. Θα ξεκινήσω ένα vlog το οποίο θα κρατήσει όλη τη βδομάδα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θα σας τραβήξω καθημερινά ό,τι κάνω. Από καθαριότητα, από μαγειρική. Σήμερα θέλω να κάνουμε κάποια πραγματάκια. Θα τα κάνουμε σταδιακά αυτά που θέλω. Προς το παρόν, θέλω να κάνω ένα μικρό σημάζεμα εδώ στην κρεβατοκάμαρα. Θα το κάνω μαζί, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Ούτως ή άλλως δεν έχω κουβέρτες και τέτοια πράγματα πλέον. Αλλά έχει υψηλό πραγματάκια γύρω-γύρω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Έχει ήδη ζέστη, αν και είναι νωρίς. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ανάψω τον ανεμιστήρα μου, να φυσάει, να δροσίζομαι λίγο και θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, διότι ενώ είχα ξεκινήσει να μαζεύω την κρεβατοκάμαρα που είδατε, σταμάτησα διότι έπρεπε να βγάλω φωτογραφίες με κάποια ρουχαλάκια που θα έχετε δει ήδη στο Instagram όσες με ακολουθείτε. Μετά έχουν στείλει από το ithea.gr, είναι ένα καινούριο e-shop, το οποίο έχει καταπληκτικά ρούχα. Οπότε σταμάτησα τώρα για λίγο, γιατί ο Άκης μου ζήτησε να του ψήσω λουκανικοπιτάκια, οπότε θα βάλω τώρα να ψήσω μερικά από αυτά, για να φάω κι εγώ. Θα τσιμπήσουμε έτσι το μεσημέρι με λουκανικοπιτάκια, ίσως κόψω και κανένα ντοματίνι, θα δούμε. Λοιπόν, το μεσημεριανό μενού έχει λουκανικοπιτάκια, τα οποία από ό,τι θυμάμαι είχαμε πάρει από σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτη. Είναι η μάρκα ειδική που είναι η Μαράτα. Λοιπόν, οπότε θα βάλουμε να ψήσουμε τέτοια, είναι με ζύμη κουρού. Χτυπάει το κινητό μου συνέχεια. Αρχικά, όσο προθερμαίνεται ο φούρνος, θέλω να πλύνω αυτά εδώ. Και πρέπει να σας πω ότι μετά από μία βδομάδα πεντακάθαρου νεροχύτη καθημερινά, επικρατεί αυτό. Εντάξει, χθες πήγαμε στη βάφτιση, σιγά να μην καθόμουν μετά τη βάφτιση χθες το βράδυ να καθίσω να πλύνω πιατάκια. Επίσης, εδώ έχω ψωμάκι, το οποίο πρέπει να κόψω και να χωρίσω σε σακουλάκια κατάψυξης και να μπει στην κατάψυξη, όχι όλο, ένα μέρος του για να μην ξεραθεί. Και εδώ έχω ένα πείραμα το οποίο έκανα. Είχα δοκιμάσει να φτιάξω τύπου μαρμελάδα με λίγο μέλι. Έχω εμπνευστεί από την Πινελόπη, Αναστασιάδου, την ξέρετε, που κάνει καταπληκτικά βίντεο με υγιεινή διατροφή και γενικά με πολύ θετικό mindset. Θα σας έχω το κανάλι της από κάτω αν δεν την ξέρετε, που χλωμό το κόβω. Λοιπόν, δοκίμασα στην αρχή με κεράσια, έγινε εξαιρετικό γιατί φτιάχνω overnight oats. Θα σας δείξω τι εννοώ. Και βάζω μέσα λίγη μαρμελάδα τέτοια σπιτική, χωρίς ζάχαρη, με μέλι, η οποία γίνεται εξαιρετική. Δοκίμασα λοιπόν να κάνω το ίδιο και με βατόμουρα. Καμία σχέση. Γευστικά δεν μου αρέσει καθόλου. Πολύ πιθανόν τα συγκεκριμένα φρούτα να θέλουν κάποιο γλυκαντικό ούτως ή άλλως. Πάντως με τα κεράσια γίνεται σούπερ, έχω πάρει κεράσια. Μόλις είναι να τα ετοιμάσω θα σας τα δείξω και αυτά. Τα φτιάχνω και τα βάζω σε ένα βαζάκι. Βέβαια αυτή τη φορά έχω πάρει αρκετά, δεν νομίζω ότι θα μου χωρέσουν σε αυτό το βαζάκι. Θα σας δείξω όμως πώς τη φτιάχνω και γίνεται πάρα πολύ νόστιμη και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και για τα παιδάκια σας. Είναι πολύ υγιεινό σε σχέση με τις μαρμελάδες που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αλλά ακόμα και με τη σπιτική μαρμελάδα που κάνουμε με τη ζάχαρη, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η μαρμελάδα θέλει αρκετή ζάχαρη.
Αν θέλετε λοιπόν μια πιο υγιεινή επιλογή, η οποία είναι και πολύ νόστιμη, σας το οικειώμαι αυτό. Μείνετε συντονισμένες γιατί θα σας δείξω πως φτιάχνω σούπερ φανταστική υγιεινή μαρμελάδα. Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, έχει πάει 2 και 20 το μεσημέρι. Έχω κάνει ελάχιστα πράγματα από το πρωί. Μάζεψα λίγο το μπαλκόνι έξω, έριξα λίγα νερά γιατί είχε βγει ο Άκης και έπαιζε με τα χώματα, αλλά δεν μπορούσα να σας πάρω μαζί με την κάμερα. Γιατί φοβάμαι μην γλιστρήσω και χτυπήσω και σπάσει και η κάμερα και τραβάνε τα μαλλιά μας. Λοιπόν, είμαι στην κουζίνα. Σας έδειξα τα λουκανικοπιτάκια που φάγαμε αυτό το μεσημεριανό μας. Ο Άκης έφαγε 3, εγώ παιδιά 4. Δεν μπορώ να φάω παραπάνω. Πραγματικά αισθάνομαι θα σκάσω προφανώς λόγω ζέστης. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση με την περίπτωση τη δική μου. Και θέλω να σας δείξω μια αλλαγή που είχα κάνει στο μπάνιο. Δεν νομίζω να σας την έχω δείξει εδώ στο κανάλι. Μόνο στο Instagram πρέπει. Λοιπόν, ο Άκης κάνει μπάνιο και εγώ ήρθα για να σας δείξω ότι πήραμε βάση για το στεγνοτήριο. Οπότε έχω πλυντήριο και στεγνοτήριο μαζί. Και είμαι πάρα πολύ συγκλονισμένη. Πραγματικά θέλω να σας πω. Διότι είναι τόσο πιο εύκολη η ζωή μου. Βγάζω τα ρούχα από το πλυντήριο και τα πετάω κατευθείαν στο στεγνοτήριο και τελειώνω. Έχει αυτή τη βάση, αυτό το ραφάκι τέλος πάντων που βγαίνει, η συγκεκριμένη βάση για το στεγνοτήριο που πήραμε, και μπορείς να ακουμπάς κάποια ρουχαλάκια όσο τα διπλώνεις, δεν μπορείς να βάλεις λεκάνη επάνω, δεν είναι δηλαδή θεωρώ τόσο σταθερή και στιβαρή που να μπορείς να ακουμπήσεις τη λεκάνη επάνω, αλλά έστω και για λίγα που μπορεί να θες να διπλώσεις κάλτσες, να ξεχωρίσεις κάτι, βολεύει αρκετά και πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το μόνο μου θέμα είναι ότι, επειδή δεν έχουμε ρυθμίσει προφανώς τις βάσεις του πλυντηρίου από κάτω σωστά, κουνιέται αρκετά και έρχεται προς τα έξω, δηλαδή ούτως ή άλλως το πλυντήριο έρχονταν προς τα έξω, τώρα έρχεται λίγο παραπάνω. Αλλά θεωρώ ότι αν τις φτιάξουμε θα είναι εντάξει προς το παρόν. Βάζω σε πολύ χαμηλές τροφές το στύψιμο, ούτως ή άλλως καλό είναι να μην βάζουμε στις 1000 τροφές και καλά τα ρούχα. Εκτός το ότι θεωρώ ότι ταλαιπωρούνται περισσότερο, εγώ το θεωρώ αυτό τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, τσαλακώνονται πολύ περισσότερο. Οπότε για να γλιτώνω και το πολύ σίδερο, για να βγαίνουν πολύ πολύ λίγα ρούχα δηλαδή για σίδερο ελάχιστα, τα βάζω είτε στις 400 στροφές, είτε χωρίς καθόλου στροφές, απλά να βγάζει τα νερά το πλυντήριο και τα βάζω κατευθείαν στεγνοτήριο. Πάμε παρακάτω σε κάτι σούπερ καταπληκτικό που θέλω να σας δείξω, που έχω παραλάβει ένα από αυτά που παρέλαβα από την αγαπημένη μου πια Βιλέντα. Είναι αυτή η σφουγγαρίστρα, η οποία έχει ψεκαστήρι κάτω, στο μπροστινό μέρος του μπουκαλιού εδώ που βλέπετε. Αυτό βγαίνει, μπαίνει το νεράκι και το απορρυπαντικό και σφουγγαρίζει κανονικά. Το πανάκι που έχει στο κάτω μέρος βγαίνει και μπορείς να το πλύνεις. Επίσης σφουγγαρίζεις από τη μία, μπορείς να σφουγγαρίσεις και από την άλλη. Βλέπετε ότι εμένα θέλει πλύσιμο τώρα το πανάκι μου. Και στο πάνω μέρος το χερούλι έχει αυτό εδώ, το οποίο το πατάς και σφουγγαρίζεις ωραιότατα, πρέπει να σας πω. Έχει γίνει η ζωή μου τόσο εύκολη και επίσης πρέπει να σας πω ότι πλέον μου αρέσει να σφουγγαρίζω κάθε βράδυ. Νομίζω ότι αυτή τη σφουγγαρίστρα θα την αγαπήσετε και εσείς. Πραγματικά χρησιμοποιεί πολύ λίγο νερό και το αγαπώ αυτό. Κάνουμε και οικονομία, καλό είναι να μην σπαταλάμε το νεράκι. Η επόμενη σφουγγαρίστρα λοιπόν που μου έστειλαν είναι αυτή που βλέπετε με αυτό το φανταστικό στρογγυλό κουβά. Είναι μικρός. Σκεφτείτε ότι χωράει κάτω από το κρεβάτι, ακόμα και αν δεν έχετε δηλαδή χώρο, και παίρνει λίγο νερό και κάνει φανταστικό σφουγγάρισμα. Είναι σαν παρκετέζα η σφουγγαρίστρα του συγκεκριμένου κουβά και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ενθουσιαστεί ειδικά στα ξύλινα πατώματα, τρελαίνομαι να σφουγγαρίζω μαζί τη σφουγγαρίστρα πραγματικά, και έχει και μία τσαχπινιά η οποία μου άρεσε πολύ. Διπλώνει το ένα κομμάτι της στο πλάι και μπαίνει σε πολύ μικρά σημεία και κάνει φανταστικό σφουγγάρισμα, ακόμα και στα στενά σημεία. Η επόμενη, η οποία πραγματικά με εξέπληξε, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς. Από ό,τι βλέπετε έχει αυτό τον κλασικό κουβά και η σφουγγαρίστρα του, ας πούμε, διπλώνει όπως σηκώνει στο κοντάρι, διπλώνει και βάζει το πανάκι μέσα και στραγγίζει και είναι πάρα πολύ ωραία. Και η τελευταία που θέλω να σας δείξω είναι αυτή εδώ.
Λοιπόν, σίγουρα έχετε δει κυρίες οι οποίες καθαρίζουν στα νοσοκομεία ή σε χώρους τέτοιους, τέλος πάντων, δημόσιους χώρους, που χρησιμοποιούν κάτι μεγάλες κουβάδες με αυτό το πατηματάκι που έχει στο πλάι και στραγγίζει, σφουγγαρίστρα έτσι. Λοιπόν, πλέον μπορείτε να αποκτήσετε και εσείς τέτοια και είναι φανταστική, μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν παιχνιδάκι νιώθω ότι είναι όλα αυτά, σαν παιχνιδάκια πραγματικά, και έχω ενθουσιαστεί. Στην ανυπόφορη. Παρ' όλα αυτά όμως, θέλω να σας δείξω κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχω παραλάβει. Βασικά, κάποια πραγματάκια πάρα πολύ ωραία που έχω παραλάβει μέρες πριν μπω για την επέμβαση, πριν αρκετές μέρες. Όσες με ακολουθείτε στο Instagram έχετε δει ήδη κάποια από αυτά. Θα σας δείξω και κάτι, θα ξεκινήσω δηλαδή από κάτι που δεν έχω δείξει στο Instagram και θα δείτε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Πριν αρκετές μέρες λοιπόν, η φιλενάδα μου η Έλενα Πάκου, η Mommy Style GR, για όσους δεν τη γνωρίζετε, πού χλωμό το κόβω. Θα σας έχω το link από κάτω και με το κανάλι της αλλά και με το e-shop της, γιατί το κορίτσι μας έχει ανοίξει δικό του e-shop. Μου έστειλε αυτό το φανταστικό αρωματικό χώρο. Είναι αυτό εδώ. Παιδιά, μυρίζει απίστευτα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο απίστευτα μυρίζει. Μπαίνουν αυτά εδώ τα ξυλάκια και μοσχομυρίζει όλο το σπίτι πραγματικά. Είμαι ενθουσιασμένη με το συγκεκριμένο. Ανοίγοντας το μπουκαλάκι μου φάνηκε αρκετά έντονο, όμως στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι αφήνει έτσι ένα πολύ ωραίο απαλό άρωμα στο χώρο χωρίς να είναι ενοχλητικό και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μια πολύ γλυκιά μυρωδιά, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι. Και μου αρέσει φοβερά, τι να σας πω, δεν μπορώ να το εκθιάσω αρκετά γιατί είναι φίλη μου και δεν μπορώ να το εκθιάσω αρκετά. Θα σας έχω όλα τα link από κάτω για να μπείτε να τσεκάρετε και πάμε να δούμε τώρα και τα άλλα. Η φιλενάδα μου λοιπόν μου έστειλε και δύο διακοσμητικά υπέροχα για το δωμάτιο του Άκη. Παιδιά, sorry, υδρώνω πάρα πολύ, το ξέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, είναι δύο κορνίζες, η μία ειδικά, βασικά και οι δύο, κάθε μία είναι ξεχωριστή. Θα σας δείξω τώρα τι κορνίζες μου έστειλε, να τρελαθείτε όπως κι εγώ. Η πρώτη είναι αυτή εδώ, σε σχήμα διαστημόπλοιου, είναι έτσι πύραυλος, και παίρνει φωτογραφίες μέσα από ό,τι βλέπετε, μπορείς να βάλεις και πιο μικρές φωτογραφίες. Εγώ έχω βάλει δύο, είναι 10x15 νομίζω αν θυμάμαι αυτό το μέγεθος, απλά για να έχετε μια εικόνα πόσο μεγάλη είναι η κορνίζα. Παίρνει και άλλες, παίρνει άλλη μια σίγουρα στο ίδιο μέγεθος ή πιο μικρές, όπως είπα. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή όταν το είδα ενθουσιάστηκα πραγματικά και το πρώτο σημείο που μου ήρθε έτσι στο μυαλό ότι θα ταιριάζει είναι αυτό πάνω από το κρεβάτι του Άκη. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και η δεύτερη κορνίζα που μας έστειλε είναι αυτή εδώ, η οποία είναι σε σχήμα φωτογραφικής μηχανής και στη μέση παίρνει τη φωτογραφία. Καλά, μόλις την είδα, περιττώ να σας πω τι έπαθα, δένει τόσο πολύ όπως και οι άλλοι με τα χρώματα του δωματίου, με το κομωδίνο του, με το κρεβάτι του, έχει αυτό το ανοιχτόχρωμο μπέζ ξύλο, η επίπλωση του κατά κύριο λόγο, αν εξαιρέσει αυτό το οποίο ήταν του μπαμπά του παρακαλώ, είναι του Γιάννη αυτή η βιβλιοθήκη και τη φέραμε εδώ. Λοιπόν, και μου αρέσει πάρα πολύ και ο Άκης ξετρελάθηκε μόλις τις είδε και τις δύο, ανυπομονούσε να τις βάλουμε στο δωμάτιό του και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, πραγματικά, νομίζω ότι έδεσε τόσο πολύ, θα τραβήξω τώρα εδώ να δείτε πόσο ωραία δένει και με το πορτατήρι μας και με το κομωδίνο μας, δεν ξέρω, είμαι τρελαμένη πραγματικά, θα σας έχω όλα τα link από κάτω. Και ενώ είχα πει ότι θα πιάσω την κρεβατοκάμαρα πρώτα, τελικά πιάσα άλλα δωμάτια, τελείωσε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα συμμαζεύτηκε και σφουγγαρίστηκε.
Λοιπόν, το δωμάτιό μου θα το σφουγγαρίσω με αυτήν τη σφουγγαρίστρα, η οποία είναι συγκλονιστική. Ένα λεπτάκι να σας δείξω. Έχει αυτό το κοντάρι, το οποίο την ώρα που κουμπώνει κάτω, ακούσατε το κλακ που έκανε η σφουγγαρίστρα, το ανασηκώνεις και την ώρα που το κατεβάζεις, το κάνεις επαναλαμβανόμενο αυτό και βρέχει και στη συνέχεια καστραγγίζει τη σφουγγαρίστρα. Από την ώρα που τη σηκώνεις, είναι έτοιμη για να σφουγγαρίσεις και είναι πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι Τρίτη. Η ώρα είναι όχι τόσο πρωί, βασικά μεσημέρι. Είναι μία παρά. Πιάνω την κάμερα στα χέρια μου σήμερα. Δεν έχει σημασία. Είχα κατέβει γιατί έπρεπε να πάω να πληρώσω ένα λογαριασμό. Οπότε περάσαμε και λίγο από τη μαμά από το μαγαζί. Και είμαι σπίτι. Είμαι απλά λίτα και απέριτα ντυμένη. Φοράω το μπλουζάκι μου το αγαπημένο, το σορτσάκι μου και σε γιονορίτσα από κάτω. Και είμαι στην κουζίνα μου, θέλω να βγάλω μικρές γαριδούλες που πήραμε χθες, που πήρε ο Γιάννης από το σούπερ μάρκετ, για να φτιάξω μισή ποσότητα από το σακουλάκι για τον Άκη, για να του κάνω με λίγα μακαρονάκια. Και για μας θα τις κάνω, θα τις ψιλοβράσω λογικά, δεν θέλουν πολύ βράσιμο γιατί είναι προβρασμένες, ίσα ίσα, για να φτιάξουμε κάποια σαλατούλα. Αν και για να είμαι ειλικρινής, εγώ έφαγα ένα κομμάτι σπανακόπιτα που πήρα από το Γρηγόρη και δεν είμαι σε θέση να φάω για μεσημέρι. Πιστεύω. Πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, διότι πραγματικά η όρεξή μου έχει μπει σε μία σειρά και ακούω το στομάχι κανονικά πλέον, οπότε αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο το στομάχι και δεν χρειάζεται να του βάλω όλο φαγητό μέσα. Παρ' όλα αυτά όμως και για βράδυ πρέπει να φτιάξω κάτι, οπότε θα κάνω τις γαριδούλες που σας λέω τώρα. Θα σας πάρω μαζί μου στο μαγείρεμα. Πρώτο όμως θέλω να αδειάσω το στεγνοτήριο. Δεν θα διπλώσω τα ρούχα αμέσως, θα τα βάλω σε μία λεκάνη και θα βάλω μία άλλη πλύση στο στεγνοτήριο για να ετοιμάζονται και αυτά. Η κουζίνα μου είναι σε αυτή την πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Είναι καθαρή πέρα από 2-3 βλητάκια που έχει εκεί. Το τραπέζι είναι σε καλή κατάσταση. Εδώ, τώρα που το σκέφτομαι, ποιες γαριδούλες, κουκλίτσα μου. Βασικά θα βάλω να φτιάξω τα γεμιστά. Γιατί θα χαλάσουν οι ντομάτες στο τέλος, ήδη οι πιπερίτσες έχουν μαραζώσει λιγάκι, οπότε πρέπει να τα βάλω να τα φτιάξω, όπως και δίποτε, και τις γαριδούλες θα τις αφήσω για άλλη μέρα τώρα που το σκέφτομαι. Thank you.
είδατε, έκοψα το ψωμί που έχει φτιάξει στο σκουπικό. Το έχω χωρίσει σε δύο σαβουλάκια κατάψυξης, τα οποία θα μπουν στην κατάψυξη αφού αφαιρέσω το παγωτό από ένα τεράστιο κουτί που έχουμε μέσα και μου πιάνει πάρα πολύ χώρο, να το βάλω σε ένα ταπεράκι και να το βάλω στο ψυγείο, στην κατάψυξη, για να έχω χώρο να μπει και το ψωμάκι. Και επειδή είναι κομμένο ήδη φετούλες, μπορώ να το αφαιρώ μία-μία φετούλα όσο θέλει ο Άκης, γιατί συνήθως ο Άκης τρώει ψωμάκι μόνο. Οπότε θα συνεχίσω τώρα με το φαγητό. Ζω ένα δράμα αυτή τη στιγμή. Κάθε φορά με τα κρεμμύδια, κάθε φορά. Μία φορά να μην με κάνει να βαλαντώσω. Έχω κόψει δύο κρεμμύδια. Εδώ, ωραιότητα. Και έχω βγάλει και δυο μου που έχω αγοράσει. Θα ήθελα πολύ να είχα μία γλαστρούλα, αλλά πραγματικά το τελευταίο διάστημα δύσκολα ζει μυρωδικό στο σπίτι μου. Οπότε πήρα συσκευασμένο που έχει φρέσκο δυόσμο και θα κόψω και το δυόσμο τώρα, γιατί ξέρετε ότι τα γεμιστά θα φτιάξω, το είπα, τα γεμιστά τροφανά θέλουν τα μυρωδικούλια τους μέσα λίγο παραπάνω, αφού δεν έχουν το κυμά. Θα κάνουμε έτσι λίγο πιο τσαχπίνικα να το πω. Οπότε θα βάλουμε τώρα την κατσαρόλα να τσιγαρίσουμε τα κρεμμύδια και το δυόσμο έτσι μαζί μας. Μυρίζουν πάρα πολύ όμορφα, η κουζίνα μου θα όσο μυρίσει. Για να συνεχίσω να βγάλω το ρύζι, πρέπει να μετρήσω τα γεμιστά, να δω πόσες ντομάτες, πόσες πιπεριές έχω και να υπολογίσω τις κουταλιές. Από ό,τι θυμάμαι, είναι 2-2,5 κουταλιές ρύζι, γέμιση δηλαδή, είναι ρύζι, εν πάση περιπτώσει, για κάθε γεμιστό. Αλλά κάποια είναι αρκετά μεγάλα, οπότε θα υπολογίσω 3 κουταλιές για κάποια. Βάζουμε λαδάκι, ελαιόλαδο, έχω τενικέ. Και είχε τελειώσει στο μπουκαλάκι αυτό το υπέρτατο που με έχει βολέψει πάρα πολύ. Οπότε έβαλα, το γέμισα δηλαδή πάλι. Θα ξεπλύνω το δυόσμο, θα βάλω αρκετό δυόσμο μου φαίνεται. Οπότε τώρα θα πάρω και λίγο μαϊντανό. Ξανά από το μάτι το οποίο το είχα σβήσει για να μην μου καούν τα κρεμμύδια και ο γιώσιμος. Οπότε ανακατεύουμε καλά. Πάλι το ντοματάκι μας, θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Δεν θα βάλω κάτι άλλο. Θέλω ελαφριά. Έβαλα αρκετό αλάτι, οπότε είδατε. Αν είδατε. Thank you.
Ξαναγεια σας. Λοιπόν, έχω κόψει τις ντομάτες και τις πιπεριές από πάνω, η γέμιση είναι έτοιμη. Θα τα αδειάσω τώρα, αλλά πρώτα θα φτιάξω τριμμένη φρυγανιά. Με φρυγανή τους που έχω εδώ είναι ολικής, αλλά δεν μας πειράζει γιατί δεν έχω τριμμένη φρυγανιά. Οπότε, έχω εδώ το μούλτι μου. Θα βάλω μέσα τις φρυγανίτσες, θα κάνω ωραία τριμμένη φρυγανιά. Και στη συνέχεια, τη γέμιση που θα βγάλω από τις ντομάτες, θα τη βάλω εδώ μέσα και πάλι, στο μούλτι. Θα την κάνω ωραία σαλτσούλα, θα ρίξω λίγη τριμμένη από πάνω και την υπόλοιπη κατάψυξη. Έχω μικρό ταπεράκι, μπορώ να τη βάλω τώρα, παρόλο που δεν έχω σακουλάκια, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το φαγητό είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Είναι 15 γεμιστά, 11 ντομάτες και 4 πιπεριές. Είναι το κλασικό μέγεθος ταψιού που παίρνει ο φούρνος. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν πολλά διαφορετικά. Και περίσσεψα και φρυγανιά τελικά. Έτοιμο και αυτό, οπότε έχουμε δύο βάζα γεμάτα και είναι και αρκετά μεγάλα, τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω για οτιδήποτε σάλτσα θέλω να φτιάξω ή ακόμα και αν θέλω να φτιάξω, πώς το λέτε εσείς, στραπατσάδα, εγώ το λέω αυγά με ντομάτες. Λοιπόν, μπορείτε να φτιάξετε και τέτοιο. Οπότε είναι φανταστική λύση όσο φτιάχνετε τα γεμιστά να περάσετε από το μούλτι σας ή από το τρίφτη αν δεν έχετε μούλτι. Τις ντοματούλες, αυτές που θα χρησιμοποιήσετε, γιατί συνήθως η ντομάτα έχει αρκετό ζουμάκι, οπότε δεν το βάζουμε όλο μέσα. Εγώ τουλάχιστον το κάνω έτσι, εσείς μπορείτε να το κάνετε όπως θέλετε σαφώς. Σκέφτηκα όμως τώρα, όπως είμαστε εδώ, θα είναι ωραία να καθαρίσω γρήγορα τα κεράσια, να βγάλω τα κουκούτσια τους και να σας δείξω πώς φτιάχνω τη μαρμελάδα αυτή τη σπιτική που σας λέω, η οποία είναι εξαιρετική. Και είναι ένας τρόπος τα παιδάκια να τρώνε. Αυτή έχει εδώ πέρα. Να τρώνε φρουτάκια. Γιατί ξέρω ότι δεν τρώνε όλα τα παιδάκια εύκολα φρούτα, όπως και ο Άκης άλλωστε. Ο Άκης τρώει μόνο μπανάνες. Δεν μπορώ να τον κάνω να φάει κάτι άλλο, τουλάχιστον όχι ομό. Οπότε προσπαθώ να κρύβω τα φρούτα μέσα σε άλλα πράγματα. Τη μαρμελαδίτσα αυτή θα τον πείσω να την φάει, υπάρχει περίπτωση. Ή στη χειρότερη, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να φτιάξω κάποια muffins, κάποια cupcakes, τα οποία και τρώει. Ή μπάρες δημητριακών και να τα βάλω όλα μέσα, θα γίνουν σούπερ αυτές οι μπάρες. Πω, πω, φανταστική ιδέα τώρα μου ήρθε. Οπότε μείνετε συντονισμένες για να σας δείξω πως φτιάχνω πολύ νόστιμη
και υγιεινή μαρμελάδα, την οποία έχω εμπνευστεί από την Πινελόπη Αναστασιάδου. Δεν θυμάμαι αν έχει αντίστοιχο βίντεο. Το είχα δει που το ανέφερε σε κάποιο βίντεο ότι φτιάχνει εκείνη σπιτική μαρμελαδίτσα. Νομίζω το έχει δείξει σε βίντεο το κορίτσι. Αν το έχει δείξει, θα σας έχω το link από κάτω. Θα τη ρωτήσω κιόλας. Διαφορετικά θα σας δείξω εγώ τώρα πώς φτιάχνω εγώ τη μαρμελάδα, πώς την κάνω έτσι, στο περίπου, με το μάτι. Μην φανταστείτε ότι έχω ειδικές δοσολογίες. Ουσιαστικά τα φρούτα και λίγο μέλι προσθέτω. Δεν προσθέτω κάτι άλλο. Μπορείτε να βάλετε και λίγη βανίλια αν θέλετε εσείς. Εγώ δεν προσθέτω κάτι περισσότερο. Θέλω η γεύση να είναι ατόφια, να είναι αγνή. Οπότε πάμε να σας δείξω. Έχω σκάσει αυτή τη ζεστή που τη βλέπετε. Υδρώνω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Για πάμε. Κανονικά τα κεράσια τα κόβω στο χέρι. Όταν έκανα λίγα. Αλλά τώρα επειδή θα κάνω μια ποσότητούλα, νομίζω είναι γύρω στο μισό κιλό, μου φανταστείτε ότι είναι πάρα πολλά. Θα τα βάλω στο μούλτι και αυτά και θα τα περάσω έτσι λίγο να είναι χοντροκομμένα θέλω. Δεν θέλω να είναι πολύ ψιλοκομμένο, να είναι χοντροκομμένο το κεράσι, αλλά να είναι λίγο κομμένο. Πέρασα από το μούλτι τα κερασάκια. Είναι χοντροκομμένα, δεν ξέρω αν φαίνονται καλά αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά χοντροκομμένα, οπότε τώρα έχω ένα μικρό τηγανάκι εδώ. Θα ρίξω μέσα τα κεράσια και θα ρίξω και 3 κουταλιές της σούπας, μπορεί να είναι και πολύ, 2,5 κουταλιές της σούπας περίπου, μέλι. Έχω το συγκεκριμένο μέλι, είναι κρατικό, δεν κάνω διαφήμιση, απλά αυτό χρησιμοποιώ εγώ, είναι της οικογένειας Σταθάκη, το μέλι της Κρήτης λέγεται, έχω μια προτίμηση, το ξέρετε. Οπότε τώρα θα ρίξουμε τα κερασάκια. Εν τω μεταξύ, μην περιμένετε τη σύσταση της κανονικής μαρμελάδας, γιατί δεν τα αφήνω τόσο πολύ τα φρουτάκια εγώ. Εγώ τα αφήνω γύρω στο δεκάλεπτο να μαγειρευτούν, όχι παραπάνω. Σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να το κάνω και το πρωί, πριν καθίσω να φάω το πρωινό μου. Με μικρή ποσότητα φυσικά. Οπότε τώρα θα βάλω το μέλι. Πρέπει να πάρω περιπατικά για τα ρούχα, τώρα που το θυμήθηκα, μου τελείωσε. Βάλω και επίσης ακόμα. Θα μεταφέρω το παγωτό σε μάλλον 2 ταπεράκια θα μου χρειαστούν. Σε 2 ταπεράκια για να έχω χώρο στην κατάψυξη, γιατί βλέπετε ότι αυτό είναι τεράστιο, δεν γίνεται, δεν χωράει. Να το βάλω στην κατάψυξη. Λοιπόν, η μαρμελάδα είναι έτοιμη από ό,τι βλέπετε. Την άφησα λίγο παραπάνω, γύρω στα 12-13 λεπτά υπολογίστε. Οπότε τώρα θα τη βγάλω από το μάτι. Θα την αφήσω στην άκρη να κρυώσει. Και αφού κρυώσει, θα βρω ένα ωραίο βαζάκι. Δεν νομίζω ότι το μικρό μου φτάνει, είναι αρκετή η ποσότητα σήμερα, οπότε θα βρω ένα άλλο βαζάκι να τη βάλουμε. Έτοιμη η μαρμελάδα. Το φαγάκι μας είναι έτοιμο. Το έχω καλύψει εδώ. Πα! Το έχω καλύψει. Για να μην έρθει καμιά μύγα και κάτι πάνω στο φαγάκι μας. Και έχω βάλει 2 ντοματούλες για τον Άκη. Πολύ φασαρία απ' έξω. Έχω βάλει 2 ντοματούλες για τον Άκη. Και μία για μένα. Και θα βάλουμε και φετούλα. Και φτιάξαμε και ζελέ. Βασικά έφτιαξα. Γιατί θέλω να σας δείξω τι έκανε ο Άκης στο μπαλκόνι όσο εγώ έφτιαχνα το φαγητό. Η ώρα είναι 11 παρα 10. Γύρισα πριν από κάνα 3-4 σπίτι. Είχαμε πάει με τον Άκη στη Χριστίνα για να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες που θα δείτε στο Instagram. Αποσυντονίστηκα και δεν τράβηξα vlog και ενώ ήθελα να τραβήξω vlog με τη Χριστίνα πολύ, γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία.
Και τώρα έχω έρθει στην κουζίνα για να βάλω το φαγητό που έχει περισσέψει στο ψυγείο για να μην χαλάσει, αλλά και για να σας δείξω πώς φτιάχνω τα overnight oats που σας είπα, τη βρώμη που φτιάχνω από το προηγούμενο βράδυ, το οποίο είναι πανεύκολο και πάρα πολύ νόστιμο. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτό το ποτηράκι, αν και έχω ένα άλλο βαζάκι το οποίο κανονικά έχει και καπάκι από πάνω, αλλά θέλω να πάρω γιατί δεν έχω το καπάκι πια, σκούριασε. Οπότε εδώ θέλει μισή κούπα δεν βάζω μισή κούπα, βασικά βάζω λίγο λιγότερο, περίπου μισή κούπα βρώμη. Ρίχνω απ' έξω από την βρώμη που τη βλέπετε εδώ. Μισή κούπα γάλα. Εγώ προτιμώ καρύδας. Μπορείτε να βάλετε εννοείται οτιδήποτε γάλα θέλετε. Απλά επειδή το κανονικό γάλα, ακόμα και χωρίς λακτόζι με πρίζει, επιλέγω αυτό το γάλα εγώ. Μισή κουταλιά της σούπας κακάο. Μισή κουταλιά της σούπας ελληναρόσπορο. Βάζω και μισή κουταλιά μόνο. Ίσως και λιγότερο από μισή κουταλιά, μέλι. Όλο αυτό το ανακατεύω όσο καλύτερα μπορώ. Και στη συνέχεια παίρνω τη μαρμελάδα που έχω φτιάξει με τα κεράσια. Παιδιά, είναι σαν Black Forest το συγκεκριμένο. Αυτό είναι πάντως. Σαν ποσότητα δεν δείχνει πάρα πολύ, ίσως το δείτε και πείτε καλά, αυτό είναι μια σταλίτσα. Σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ χορταστικό, η βρώμη από μόνη της σαν συστατικό είναι τόσο χορταστική, θα σας κρατήσει μέχρι το μεσημέρι αυτό. Απλά δεν υπάρχει. Και αυτός ο συνδυασμός με το κεράσι, με τη μαρμελάδα κεράσι και το κακάο είναι σούπερ, είναι απίστευτος. Γεια σας, σήμερα είναι Πέμπτη, χθες δεν τράβηξα καθόλου. Ήμουν έξω, είχα πάει, χθες που είχα πάει. Χθες πήγα στη μητέρα μου και πήγα από νωρίς το μεσημέρι, γύρω στις 12 κατέβηκα και γύρισα απόγευμα, οπότε μετά ήμουν κουρασμένη, έκανα κάτι ψιλοπράγματα. Λέμε στην κουζίνα, έχω έρθει για να βάλω κάποια πιάτα στο πλυντήριο για το εβδομαδιαίο πλύσιμο και να πλύνω και κάποια άλλα στο χέρι που δεν μπαίνουν, κάτι πλαστικά, πιατάκια, κάτι ποτήρια και τέτοια. Να βάλω κάποια άλλα στη θέση τους που είναι στην πιατοθήκη και την αθιάζω τώρα κάθε μέρα μία φορά. Οπότε, ναι, και έχω βάλει να φτιάξω γαρίδα μακαρονάδα, με μικρές γαριδούλες, όχι μεγάλες. Αλλά έχω βάλει να φτιάξω και τέτοιο, οπότε θα σας πάρω μαζί μου να δείτε και τι θα κάνω. Εδώ μεταξύ δοκιμάζω ένα καινούριο stabilizer, το λένε αυτό για την κάμερα. Και δεν έχω ιδέα τη φάση και πώς λειτουργεί και αν θα με βολέψει κτλ. Οπότε, με βλέπετε λίγο περίεργη ίσως. Φτιάχνω τώρα τις γαριδούλες. Λοιπόν, ψιλοέπασαν οι γαριδούλες, δεν είναι για πολύ ούτως ή άλλως, γιατί, τι θέλω να πω, γιατί είναι προβρασμένες αυτές, οπότε δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Έχω βάλει να βράζει και το νερό για τα μακαρόνια. Πριν από αυτό, πριν ασχοληθώ με αυτό, θέλω να βλέπετε εδώ και τον πανικό που επικρατεί. Έχω θέμα με τα καλώδια εγώ εδώ πέρα. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να τακτοποιηθώ λίγο τα καλώδια. Θέλω να κόψω κρεμμύδι και μαϊντανό για να κάνω τη σαλτσούλα για τις γαρίδες. Και ένα κολπάκι που κάνω για τα μακαρόνια. Συνήθως, μέχρι τώρα βασικά, μέχρι πριν κάτι μέρες, έβαζα τα μακαρόνια και τα δοκίμαζα.
για να σιγουρευτώ ότι είναι έτοιμα. Τώρα πηγαίνω να κοιτάζω ακριβώς πόσο χρόνο λέει εδώ στη συσκευασία. Βάζω το χρονόμετρο και μόλις χτυπήσει το χρονόμετρο σημαίνει ότι είμαι έτοιμη για να το βγάλω. Θα βάλω μακαρονάκι ολικής. Και μέσα σε αυτά τα 9 λεπτά θα φροντίσω να βιάσω τη διατοθήκη μου, να βάλω τα υπόλοιπα στο κλειδίριο ή να κλείνω αυτό που χρειάζεται, ώστε να υπάρχει χώρος και για το σουρωτήρι και να είμαι έτοιμη. Έχω ξεγαριστεί και τα κρεμμύδια, το κρεμμύδι με το μαγιάνο, οπότε θα βάλω και ψαλτσούλα να γίνεται παράλληλα. Αλάτι, λίγο πέρα λίγο... Οπα! Και λίγο σκόρδο. Πιστέψτε με, αυτά που βάζω είναι λίγα σε σχέση με αυτά που βάζω συνήθως. Ο Γιάννης δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση τα μακαρόνια ολικής, αλλά τελευταία έχει αναθεωρήσει. Οπότε που και που, όχι κάθε φορά, αλλά που και που φτιάχνουμε μακαρονάκια ολικής και τρώμε και είναι γενικότερα καλό έτσι να τρώμε που και που τέτοια πραγματάκια. Η σαλτσούλα θέλει λίγο ακόμα. Αφήνω ελάχιστα να κάψει εδώ το λαδάκι. Γεια σας και πάλι κορίτσια μου, σήμερα θα κλείσω αυτό το vlog. Σήμερα είναι Δευτέρα, το vlog έπρεπε να έχει ανέβει από χθες, αλλά δεν τα κατάφερα. Και σήμερα ήρθε και έδωσε το γλυκό, διότι είχα κατέβει να πάω μέχρι το Public με τον Άκη για να πάρουμε ένα βιβλίο που είχα παραγγείλει, το οποίο νόμιζα ότι θα υπάρχει ήδη. Αλλά επειδή δεν ήρθε mail επιβεβαίωση στο βιβλίο, δεν ήταν στο κατάστημα. Και στο γύρνα πήγα να κατέβω το πεζοδρόμιο, αυτό το είχε πάθει η μάνα πριν κάνα χρόνο ή πριν 2 χρόνια. Πήγε να κατέβει το πεζοδρόμιο και γύρισε το πόδι της και είχε κάποιο ράγισμα, νομίζω κάτι, είχε σπάσει κάποιο κουκαλάκι, το πόδι της ήταν χάλια. Σήμερα λοιπόν έπαθα και εγώ το ίδιο. Και δεν πονάει ιδιαίτερα το πόδι μου, δηλαδή είναι μικρή ενόχληση, αλλά έχει του μπανιάσει ο αστράγαλος. Έχει πρίστη αρκετά, το καλό είναι ότι το πατάω. Δεν είναι ότι κουτσένω δηλαδή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εντάξει, αυτό. Ελπίζω να μην σηκωθώ αύριο και να είναι ακόμη περισσότερο πρισμένο. Αυτή τη στιγμή είναι ορατό το πρίξιμο, είναι αρκετό. Τέλος πάντων, ήθελα να κλείσω αυτό το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, να το διασκεδάσατε. Οτιδήποτε θέλετε να συμπεριλάβω μέσα στα βίντεό μου, μου γράφετε από κάτω. Πάντα κοιτάω αυτά που μου στέλνετε, τις ιδέες σας και όλα αυτά. Απλά κάποιες φορές δεν είναι εφικτό να τα συμπεριλάβω όλα μέσα στα βίντεό μου. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, γιατί και εκεί ανεβάζω διάφορα καθημερινά. Αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Από μένα φιλάκια πολλά. Μουα! Θα τα πούμε στα σχόλια.